Καλησπέρα φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Τρίτη 25 Απριλίου, η εκπομπή Θεσσαλική Γη, ζωντανά όπως κάθε Τρίτη εδώ από το τηλεοπτικό στούντιο του Άστρα TV, είναι και πάλι μαζί σας. Στην απόψινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με δύο ενδιαφέροντα θέματα. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με την διατροφική αξία της φέτας και θα δούμε γιατί η φέτα είναι το καλύτερο τυρί στον κόσμο, παρακαλώ, και πώς μπορούν μέσω από αυτής της κατάστασης να ωφεληθούν και οι φίλοι μας οι κτηνοτρόφοι, αλλά και η χώρα μας ευρύτερα, θα έλεγα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο θέμα θα το αναλύσουμε με τον εξαίρετο καλεσμένο μας που είχαμε εδώ στο στούντιο της Λάρισας. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Κουρέτας, καθηγητής στο Τμήμα Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Καλησπέρα, κύριε Κουρέτα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παράλληλα μαζί μας θα είναι σε λίγο ο Θωμάς Ομόσχος, γαλακτοκόμος και τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Πολυχρονάκης, ο ειδικός σύμβουλος στον Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων και Λαχανικών, το γνωστό Incomfruit Hellas. Λοιπόν, αυτή είναι η σημερινή θεματολογία της εκπομπής. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Αγροέκφραση που κυκλοφορεί στα περίπτερα, έχοντας ως κεντρικό θέμα γιατί δεν θέλουν να εργαστούν σε γεωργία και κτηνοτροφία οι Έλληνες, οι Ευρωπαίοι, ακόμα και πολίτες από τρίτες χώρες. Ποια τα συμπεράσματα σχετικής έρευνας με τίτλο Έλλειψη ενδιαφέροντος στην ασχόληση με τη γεωργία. Παγετός και βροχές πλήγωσαν τα κεράσια φέτος. Ακτινογραφία της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Αγοράς Γεωργικών Μηχανημάτων. Οι Βρυξέλλες ανακοινώνουν νέο πακέτο στήριξης για τη διαχείριση κρίσης από την Κομισιόν για τα Ουκρανικά σιτηρά. Πληρωμές ενισχύσεις, το χρονοδιάγραμμα πληρωμής για γεωργούς και κτηνοτρόφους, θα το πούμε αμέσως μετά. Φρουτολαχανικά και διάφορα θέματα φυτοπροστασίας και άλλα θέματα γεωργίας και κτηνοτροφίας στην Αγροέκφραση που κυκλοφορεί στα περίπτερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πολύ γρήγορα χορηγούς και διαφημιζόμενους της εκπομπής και επανερχόμαστε με ενημέρωση επί των πληρωμών και τη συζήτηση για τη φέτα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά από τα οικοκυστήρια Βάμβακος. Σπορεολιουργία Αφή Καραγιώργου ΑΒΕ. Η εκπομπή είναι μία πρόσφορα της εταιρείας φωτοβολταϊκών συστημάτων Περιβαλλοντολόγη Energy. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Πάμε πολύ γρήγορα να κάνουμε την καθιερωμένη ενημέρωση επί των πληρωμών, μιας και ακόμη και πριν από λίγη ώρα υπήρχαν μηνύματα τι θα γίνει τελικά με τις πληρωμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων στα ζωικά. Ως φαίνεται, με ενημέρωση πριν από λίγη ώρα στην κυριολεξία, μέχρι τέλος εβδομάδας, Πέμπτη Παρασκευή, κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει η πληρωμή αυτών των συνδεδεμένων ενισχύσεων για τη ζωική παραγωγή και για τους εγωπροβατοτρόφους αλλά και για τους βοοτρόφους, όπως επίσης θα γίνει και η πληρωμή για τα ειδικά δικαιώματα εγωπροβατοτρόφων και βοοτρόφων. Τώρα, εδώ είμαστε καλά. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι για αυτούς οι οποίοι αναμένουν πληρωμές από τα διάφορα προγράμματα όπως Νητρορύπαση, Κομφούζιο, Βιολογικά, εδώ τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά σε σχέση με τον τεχνικό σύμβολο κτλ. Εκεί τον καινούριο που έχουν βάλει. Δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα για πληρωμή, είπαμε, Νητρορύπασης, Βιολογικών και Κομφούζιο. Τώρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα μέχρι και 5 Μαΐου θα γίνουν και συμπληρωματικές πληρωμές αναφορικά με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις που πληρώθηκαν ήδη μέχρι τώρα στη φυτική παραγωγή, και επειδή κάποιοι ενδιαφέρονται για συνδεδεμένες στην ντομάτα ή στη σποροπαραγωγή ή και στα τέφλα, βλέπουμε και εδώ πέρα να υπάρχει μια έτσι κολυσιεργία, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν έχει λυθεί ακόμη. Αυτές οι συνδεδεμένες μπορεί να πάνε λίγο πιο πίσω, δηλαδή θα ξεφύγουμε από τον Απρίλιο, θα πάμε για μέσα στο Μάιο, πότε ακριβώς δεν το γνωρίζουμε. Ξαναλέω, για ντομάτα, σποροπαραγωγή και για τα τέφλα. Αυτά αναφορικά με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, και τις υπόλοιπες πληρωμές θα δούμε τι θα γίνει και πότε θα γίνει αναφορικά με τις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Και μιας και μιλάμε για έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, να αναφέρουμε ότι αύριο Τετάρτη πραγματοποιούνται κινητοποίησεις με τρακτέρ, με αγροτικά μηχανήματα, φυσική παρουσία των αγροτών σε τρεις περιοχές εδώ στην Λάρισα. Συγκεκριμένα αύριο στις 9 η ώρα το πρωί στην Όσα,
11 η ώρα το πρωί στην Αγιά και 11.30 ώρα στην Ελασσόνα. Κυρίαρχο αίτημα αυτών των συγκεντρώσεων των διαμαρτυριών με αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ είναι η κυβέρνηση να δώσει έκτακτη οικονομική ενίσχυση μέσω των de minimis, όπως ακριβώς δόθηκαν στη Μαγνησία, στα κανάλια της Μαγνησίας για τα αμύγδαλα, να δοθούν και στις δικές μας περιοχές. Όπως επίσης και στην Αγιά συγκεκριμένα, ένα άλλο αίτημα επιπρόσθετο είναι να δοθεί ενίσχυση για το πράσινο μήλο, καθώς και στα κάστανα να αυξηθεί το ποσό πέραν των 150 ευρώ. Ξαναλέμε, 9 η ώρα το πρωί στην Όσα, αύριο 11 η ώρα στην Αγιά και 11.30 η ώρα στην Ελασσόνα. Όσοι έχετε θέματα, προβλήματα και είστε υπέρ αυτής της άποψης το να δοθούν οι ενισχύσεις, καλό θα είναι να συμμετάσχετε, διότι μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο κανείς δεν αναγνωρίζει το λάθος. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να περάσουμε στην θεματολογία της εκπομπής, να καλωσορίσουμε τον Θωμά τον Μόσχο, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας μέσω σύνδεση Skype. Είναι, είπαμε, γαλακτοκόμος και τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Καλησπέρα, κύριε Μόσχο. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Έτσι, να σε ακούμε καλύτερα, αγαπητέ Θωμά, πιο κοντά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, εδώ στο στούντιο προανέφερα ότι είναι μαζί μας ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής του Τμήματος Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας, ο Δημήτρης Οκουρέτας, γνωστός του Πανελλήνιο. Πρόσφατα, μάλιστα, έκανε και κάποιες εμφανίσεις στα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με θέμα αυτό που θα συζητήσουμε και σήμερα, για την διατροφική αξία της φέτας και κυρίως να δούμε γιατί πραγματικά είναι η φέτα μας το καλύτερο τυρί στον κόσμο και πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αυτό. Κύριε Κουρέτα, ξεκινάμε αμέσως. Είναι πολλά τα ερωτήματα που μπορούν να τεθούν. Το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και πρόσφατα που υπήρχε και η Γενική Συνέλευση, να το πούμε και αυτό, της διεπαγγελματικής της φέτας, που δεν θίχτηκε καθόλου το συγκεκριμένο θέμα, θα το συζητήσουμε αμέσως μαζί σας. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, η διατροφική αξία της φέτας θα έπρεπε να αποτελεί για την Ελλάδα ένα, ας πούμε, όπλο μεγάλο στην αγροτική πολιτική. Είχα γράψει ένα άρθρο πριν από λίγα χρόνια γιατί η φέτα είναι το καλύτερο τυρί στον κόσμο και έλεγα στο τέλος ότι εάν ήμουν υπουργός γεωργίας θα τα έγραφα στην Πουθάφο, κυκλοφορούσα με μια μπλούζα που έγραφα αυτά τα στοιχεία και θα υποχρέωνα και τους υπαλλήλους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να τη φοράνε επίσης αυτή την μπλούζα. Λοιπόν, από μελέτες που έχουν γίνει, που δυστυχώς θα έπρεπε να έχουν προβληθεί από το Υπουργείο και από πολλούς άλλους φορείς και τη διεπαγγελματική, αν πάρουμε όλα τα τυριά τα γνωστά, το μπρι, την παρμεζάνα, όλα τα γνωστά τυριά που τρώει ο κόσμος και έχουν τεράστια πύχηση και εξετάσουμε τις βιταμίνες που έχουν, το ασβέστιο, το σύμπλεγμα B, την D, όλα τα ιχνοστοιχεία και τις βιταμίνες που είναι σημαντικά για τον ανθρώπινο οργανισμό και τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, η φέτα έχει την καλύτερη απόδοση σε όλα αυτά τα στοιχεία και επίσης όσον αφορά τους ισχυρισμούς υγείας, οι οποίοι προβλέπονται από τον κανονισμό, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1924, θα μπορούσε να αναγράφεται πλέον επάνω στις συσκευασίες ότι βοηθάει στην ανάπτυξη των μυών, στην ανάπτυξη των οστών, στην καλύτερη αντιμετώπιση του στρες και άλλους 8-9 ισχυρισμούς υγείας, οι οποίοι φανταστείτε τώρα να κυκλοφορούν μικρές μερίδες με 50 γραμμάρια που είναι η απαιτούμενη και η ποσότητα η οποία χρειάζεται ο άνθρωπος τη μέρα για να πάρει τα απαραίτητα συστατικά, κυρίως τις βιταμίνες και τα εχνοστοιχεία, και να ήταν αυτή μία σε κενό και να κυκλοφορούσε να την παίρνουν αθλητές η αποκατάσταση. Φανταστείτε, ναι. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Και να μπορούσε με τους ισχυρισμούς υγείας αυτούς, πόσο βοηθούν στην ανάπτυξη των οστών, των μυών, των νεύρων, στην αποκατάσταση του νοσοποιητικού, να υπήρχε στην περιοχή της, στους 30 περίπου είναι 300 ξενοδοχεία, πόσα είναι στη Θεσσαλία, ας πούμε, να υπήρχε σε όλα τα ξενοδοχεία, στο μαξιλάρι κάθε ανθρώπου που θα πάει, ένα μικρό τέτοιο, ας πούμε, συσκευασία, με τους ισχυρισμούς υγείας να το δουν οι ξένοι και οι ντόπιοι. Αυτή είναι τα βήματα, απλά βήματα, πολύ απλά. Αυτή η καμπάνια θα μπορούσε να είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα βασικό στοιχείο της διεπαγγελματικής,
Έχουμε κάνει συζητήσεις το τελευταίο καιρό. Mm-hmm. Ξεκίνησε, ας πούμε, από την μια παρουσίασή μου στην Τρίπολη πριν από ένα μήνα περίπου, που ήταν ένα συνέδριο μεγάλο για τη φέτα. Μετά ανακοίνωσαν όλα αυτά τα πράγματα, υπήρξε ενδιαφέρον, συζητάμε, εν πάση περιπτώσει, με την επαγγελματική, που είναι αλήθεια ότι δεν έχει ιδιαίτερη δραστηριότητα σε αυτό το τομέα. Δεν ξέρω γιατί, δεν παίρνει πόρους, δεν υπάρχει καλός συντονισμός, αλλά νομίζω ότι εκτός από το Υπουργείο θα έπρεπε και η διεπαγγελματική. Θεωρώ τώρα, σας διακόπτω κύριε Κουρέτα, αλλά θεωρώ ότι, μάλλον να το πούμε, ότι η διεπαγγελματική αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει ιδίως πόρους. Ναι, πρόσφατα από τα Τρίκαλα ο κύριος Γεωργαντάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ανέφερε ότι θα χορηγηθούν κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ στη διεπαγγελματική. Δεν θυμάμαι τώρα από ποιο κωδικό κτλ. Βρέθηκε πάντως το κονδύλι. Τώρα, το πώς θα το αξιοποιήσει, τι θα το κάνει, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά θέλω να τονίσω το εξής, ότι πέραν της, να το πω εντός εγώ, κρατικής επιχορήγησης ενίσχυσης της διεπαγγελματικής, όταν εκεί συμμετάσχουν στη διεπαγγελματική όλες οι γαλακτοβιομηχανίες, μικρές και μεγάλες, έχω την αίσθηση ότι και αυτές θα μπορούσαν ένα μικρό κονδύλι από το ταμείο τους να το συνεισφέρουν. Κοιτάξτε, γιατί προς όφελά τους θα είναι και αυτό. Εγώ, αν ήμουν, ας πούμε, και είχα μια πολιτική βαρύτητα, ας πούμε, να αποφασίσω, η ΦΕΤΑ κάνει εξαγωγές περίπου γύρω στα 600 με 650 εκατομμύρια ευρώ φέτος. Εάν βάζαμε ένα, ας πούμε, ποσοστό της τάξης του 0,01%, θα μαζεύονταν 600.000, έτσι, τα οποία θα ήταν αρκετά για να κάνεις τέτοιου είδους καμπάνια, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες, που κυρίως στην κεντρική Ευρώπη, που αγοράζουν τη ΦΕΤΑ. Και για ποιο λόγο η ΦΕΤΑ είναι το καλύτερο τυρί? Τι είναι αυτό το οποίο την κάνει? Mm-hmm. Διότι οι πρωτεΐνες αυτές τις οποίες έχει το εγωπρόβιο γάλα έχουν τη μεγαλύτερη βιολογική αξία. Έχει αποδειχθεί αυτό από μελέτες. Και μάλιστα το κατσίκι, επειδή ακριβώς βόσκουν έξω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, τρώνε φυτά από την ελληνική χλωρίδα, που επειδή η ελληνική φύση είναι δεύτερη σε ποικιλότητα στον πλανήτη, έχει τέτοια φυτά που δεν υπάρχουν πουθενά. Φανταστείτε ότι η Ελλάδα στα 6.500 φαρμακευτικά φυτά που έχει στην ελληνική γη, τα 1.300 είναι ενδημικά, υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα. Η Αγγλία έχει 12 ενδημικά και η Γερμανία έχει 10 και η Ελλάδα έχει 1.300. Φανταστείτε δηλαδή τι τρώνε αυτά. Εδώ κύριε Κουρέτα, με συγχωρείτε, αλλά γεννάτε το ερώτημα αυτομάτως. Δηλαδή, μόνο και μόνο αυτό το επιχείρημα. Ναι, γιατί δεν αξιοποιείται. Ναι, λοιπόν, πριν το Σάββατο που με είχαν καλέσει στην Αθήνα, έκανα μια έρευνα, ας πούμε, την προηγούμενη μέρα, να βρω κάποια στοιχεία που με ενδιέφεραν. Τα τελευταία 30 χρόνια, ο μέσος όρος ζωής, εισαγωγικά, των Υπουργών Γεωργίας είναι περίπου 9,5 μήνες. Λοιπόν, όταν κάποιος μένει τόσο λίγο... Για την Ελλάδα μιλάτε? Για την Ελλάδα. Την Ελλάδα. Όταν, ας πούμε, κάποιος μένει 9,5 μήνες σε ένα Υπουργείο τόσο σημαντικό, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη βαρύτητα δίνουν οι κυβερνήσεις στην αγροτική ανάπτυξη. Φανταστείτε ότι πριν από, όχι πολλά χρόνια, πριν από 40 χρόνια, έτσι, ήταν το 15% του ΑΕΠ προέρχεται από την πρωτογενή και το 25% από τη δευτερογενή. Και υπήρχαν 40% στην Ελλάδα, το ΑΕΠ. Ναι. Ο νομός μας είχε 64% από τη γη. Και τώρα πανελλαδικά έχουμε το 3,1% από την πρωτογενή παραγωγή και το 10% από τη δευτερογενή. Καταλαβαίνετε τι καθίζηση έχει γίνει. Άρα όλα αυτά τα πράγματα είναι βασικά στοιχεία πολιτικής και για μένα η ΦΕΤΑ θα έπρεπε να είναι το νούμερο ένα προϊόν. Και για λόγους εξαγωγών, που είναι από τα περισσότερα εξαγωγήματα. Οι οποίες έχουν εκτοξευθεί, έτσι, ναι, τελευταία. Αλλά γιατί η κτηνοτροφία ήταν ένα από τα βασικά πράγματα τα οποία στήριξαν την ελληνική κοινωνία μετά την οργάνωση του ελληνικού κράτους. Και το τυρί, γενικά, είναι η παγκόσμια διατροφική γλώσσα. Το τυρί και το κρασί. Όσο μέρος και να πας, φτιάχνει το δικό του τυρί. Και όταν τρως το τυρί του αλλονού σε άλλο κράτος, είναι σαν να δοκιμάζει τη δική του τη γλώσσα. Μιλάς τη γλώσσα. Ακριβώς. Του. Άρα αυτά τα στοιχεία, τα οποία μπλέκουν πολιτισμό, διατροφή, εξαγωγές, τουρισμό,
Θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή σε κάθε περιφέρεια που έχει να κάνει με τη φωτιά. Όπως η δική μας εδώ, ναι, παράγουμε το 27% του τουριού της χώρας. 60 τυροκομεία στην Ελλάζονα. Και θα έπρεπε όχι να είναι, θα έπρεπε να έχουμε την καλύτερη τυροκομική σχολή σε όλη την Ευρώπη. Όπως ο Αβέροφ πριν από τόσες δεκαετίες έστειλε στο Μέτσοβο και μάθανε να φτιάχνουν τυρί και έγινε το Μετσοβόνα, θα έπρεπε εμείς να έχουμε την καλύτερη τυροκομική σχολή στην Ελασσόνα. Πανεπιστημιακή. Είναι απόφυτος της σχολής Ιωαννίνων. Ναι, αλλά να είναι πανεπιστημιακή σχολή στην Ελασσόνα και να έχει τους καλύτερους επιστήμονες από όλο τον κόσμο, τους Έλληνες. Εγώ, ας πούμε, σε αυτή την ηλικία που είμαι και στη φάση της ζωής μου, που δεν έχω καμία ανάγκη αναγνώρισης, εάν μου έλεγε κάποιος ότι φτιάχνω μια τυροκομική σχολή στην Ελασσόνα Πανεπιστημιακή, θα πήγαινα να διδάξω. Δωρεάν. Αλλά εσείς νομίζω ότι είστε και η εξαίρεση, έτσι. Ναι, είναι στον όλο χώρο και το δικό σας. Δίνετε όλο σας τον εαυτό. Ναι, είναι πάρα πολλοί Έλληνες και της Διασποράς και εδώ στην Ελλάδα, οι οποίοι, εάν γινόντουσαν εμβληματικές δραστηριότητες που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη όπως η ΦΕΤΑ, θα συμμετείχαμε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα σε αυτό. Ξέρετε πόσοι Έλληνες υπάρχουν που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και για τη ΦΕΤΑ και για τα φρούτα και για το μέλι και για άλλα εμβληματικά προϊόντα που έχει και για την ελιά. Θα τα δούμε και τα υπόλοιπα, ναι, προϊόντα, να μην τα προσπεράσουμε έτσι. Ήμουν έτσι λίγο χυμαρόντης, αλλά καλά κάνετε. Θα δώσουμε λίγο το λόγο και στον Θωμά το Μόσχο και υπό την ιδιότητα του γαλακτοκόμου, κύριε Μόσχο, αγαπητέ Θωμά, και υπό την ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου του ΣΕΚ, θα έλεγα ότι με βάση τα λεχθέντα του κυρίου Κουρέτα, μήπως θα έπρεπε να τεθεί και αυτό το θέμα στη διεπαγγελματική, μιας και ο ΣΕΚ συμμετέχει στη διεπαγγελματική. Χρήστο, πολύ σωστά όσα είπε ο κύριος Κουρέτας. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί του ότι καταρχήν το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος είναι ότι δεν υπάρχει αγροτική πολιτική να στηρίξει την πρωτογενή παραγωγή. Ο ΣΕΚ συμμετέχει όσο μπορεί και προσπαθεί να επιλύσει, να αναδείξει προβλήματα, να κάνει διάφορες προτάσεις, και εννοείται ότι δεν θα σταματήσουμε, δηλαδή τα βήματα που κάνουμε. Παίρνουμε ιδέες, παίρνουμε προτάσεις από όλους και προσπαθούμε να συμμετέχουμε και να συμβάλλουμε όσο μπορούμε στην αγροτική πολιτική βάσει του οργάνου που είμαστε και όσο εκεί πέρα που μπορούμε τέλος πάντων να μεσολαβήσουμε. Θα την κάνουμε την πρόταση και στη διεπαγγελματική, αν και νομίζω μας ακούν και διάφορα από τη διεπαγγελματική. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι μας παρακολουθούν, όντως. Να αναφέρουμε στους φίλους τηλεθεατές ότι ο Θωμάς ο Μόσχος μαζί με τον πατέρα του Δημήτρη το Μόσχο έχουν τη μεταποιητική επιχείρηση Pharma Μόσχος, όπου το 2021, πρόσφατα δηλαδή σχετικά, βραβεύτηκε και το φημισμένο τυρί, το ημίσκληρο τυρί, το Κανιάκι, στο Λονδίνο, σε έναν μεσογειακό διαγωνισμό γαλακτοκομικών προϊόντων, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, έχει αυτή τη στιγμή ο Θωμάς ο Μόσχος την ιδιότητα και του κτηνοτρόφου, που καθημερινά είναι στα ζωντανά του, έχει την ιδιότητα του μεταποιητή, έχει την ιδιότητα και του τεχνικού συμβούλου του ΣΕΚ. Και νομίζω, κύριε Κουρέτα, χρειάζονται τέτοια άτομα σε τέτοιες θέσεις να διαδραματίζουν το ρόλο τους. Ο καθένας δηλαδή να βάλει το λιθαράκι του. Βεβαίως, και γι' αυτό και η δική μου η παρέμβαση που με καλέσατε, αμέσως ανταποκρίθηκα, γιατί έτσι με ενδιαφέρει να βοηθήσω τόσο ώστε ένα τέτοιο προϊόν να αποκτήσει τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη. Διότι οι μελέτες που έχουν γίνει για τη διατροφική αξία της φέτας δεν είναι γνωστές στο ελληνικό κοινό και στο διεθνές, και αυτό το πράγμα έχουν μεγάλη ας πούμε συμμετοχή και τα πανεπιστήμια. Δεν είναι μόνο να το ρίξουμε μόνο στο Υπουργείο, ναι, και τα πανεπιστήμια, ναι. Θα έπρεπε τα τμήματα, ξέρετε πόσα τμήματα γεωπονίας υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πόσα. Μαζί με τα παλιά. Μαζί, ναι. 51. 51. Για φανταστείτε πόσα είναι. Πραγματικά. Και θα έπρεπε πραγματικά να έχουν ταξινομηθεί οι προτεραιότητες της προώθησης και του να μαθευτούν αυτά τα πράγματα για τη φέτα, ας πούμε. Διότι ο κόσμος νομίζει ότι η φέτα είναι ένα λιπαρό τυρί το οποίο, μα το φάει, θα το ανεβάσει την πίεση. Δεν ξέρει τι ωφέλειες. Αυτό ήταν μία από τις ερωτήσεις που έβλεπα που σας κάνανε και πολλές φορές. Δεν ξέρει τη σημασία που έχει. Δεν είπαμε να φας 1,5 κιλό φέτα, να φας 50 γραμμάρια. Να πάρεις τα αμινοξέα που χρειάζεσαι, το ασβέστιο που χρειάζεσαι, τις βιταμίνες B που χρειάζεσαι,
τα στοιχεία που χρειάζεται να κάνεις καλή ακανό νοσοποιητικό, να χτίσεις καλούς μυς, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι γνωστά. Και εγώ πιστεύω ότι αυτού του τύπου η καμπάνια αφορά όχι τόσο το γενικό πληθυσμό, αλλά κάποιες συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη, δίνουν έμφαση στην ποιοτική διατροφή, που περίπου στην Ελλάδα είναι περίπου γύρω στα 300.000 άτομα από μελέτες που έχουν γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι ψάχνονται πάρα πολύ. Δηλαδή, εάν υπήρχαν τα τυριά φέτα της, τα ελληνικά, είχαν αξιοποιήσει όλους τους ισχυρισμούς υγείας και τα γράφανε πάνω, θα γινόταν μια επανάσταση. Εγώ πιστεύω και μέσα στην Ελλάδα και μέσα στη. Γιατί οι ισχυρισμοί αυτοί υγείας του 432 του νόμου και του 1904 αφορούν την Ευρώπη. Άρα έχουν ισχύ μες στην Ευρώπη. Και για μας το μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών της φέτας είναι στην κεντρική Ευρώπη. Άρα. Και μεγάλο μέρος στη Γερμανία και στην Ιταλία. Κύριε Μόσχο, αγαπητέ Θωμά, πώς κρίνεις από τη δική σου την πλευρά και ως παραγωγός αλλά και ως μεταποιητής αυτό το εγχείρημα και με βάση τους συναδέλφους σου, θεωρείς ότι μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει? Χρήστο, καταρχήν αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι όλα για να συμβούν όλα αυτά, να αποδεχτούμε, όχι αποδεχτούμε, να μπορέσουμε να προωθήσουμε το εθνικό προϊόν, τη φέτα δηλαδή, με το μάρκετινγκ που προτείνει ο κύριος Κουρέτας, θα πρέπει να έχουμε ισχυρά θεμέλια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πηγαίνει σε κάθε έκθεση, όπως την Food Expo, την Αγρότικα, την έκθεση στη Θεσσαλία ή σε οποιαδήποτε έκθεση, και κάνει απευθείας ανάθεση 37.000 ευρώ για περίπτερο, και δεν μπορεί μέσα σε αυτά τα 37.000 ευρώ να βάλει ένα μπάνερ γιατί η φέτα είναι το καλύτερο τυρί στον κόσμο, είναι ρεζιλίκη και είναι εξοδεμένα λεφτά των αγροτών και όλων των φορολογούμενων πολιτών της Ελλάδας, χωρίς καμία ουσιαστική κίνηση. Ένα, το πιο απλό σας λέω, έτσι, το πιο μικρό. Ναι, ναι, ναι. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή από την τελευταία απογραφή που έχει γίνει από την Ελστάτ, από το 2009 μέχρι το 2021 έχουμε χάσει στην Ελλάδα πάνω από 2,5 εκατομμύρια πρόβατα. Δεν ξέρω πόσα θα χάσουμε το 2022 με το 2023, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα το ΟΣΔΕ. Μπορούν όλα αυτά που λέει ο κύριος Κουρέτας, είναι, πώς να το πω, είναι αυτονόητα ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη. Είναι πολύ απλά πράγματα που δεν στοιχίζουν ποιος ξέρει πόσα χρήματα, όπως λέει και ο κύριος Κουρέτας, και θα έπρεπε να θεωρούνται και αυτονόητα από τη διαπαγγελματική και να κυνηγάει τέτοια θέματα. Καταρχήν η διαπαγγελματική δεν έχει συνεισφέρει ακόμα στο να κλείνουν οι άνθρωποι την νοθεία στο εξωτερικό. Πιάσανε τόσες βιομηχανίες με νοθεία και βλέπουμε ότι από μια μέρα στην άλλη τα δικαστήρια τους αθώωσαν, όχι έγινε λάθος η επιβολή προστίμου, όχι έγινε λάθος το κλείσιμο, και ξαναπαράγουν αυτοί οι άνθρωποι φέτα. Το οποίο δυσφημούν όλο τον κλάδο. Δυσφημούν και αυτόν που θέλει να παράγει σωστά. Επίσης, οι βιομηχανίες αυτή τη στιγμή δεν παράγουν φέτα όλες παραδοσιακά. Διαχωρίζουν το γάλα, βάζουν μέσα όσα συγκεκριμένα λιπαρά όσα θέλουν. Υπάρχουν τεχνολογίες διήθησης διαφορετικές αυτή τη στιγμή, που παίρνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόδοση από το γάλα και επαναχρησιμοποιούν διάφορα προϊόντα, τα οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κύριος Κουρέτας. Ναι, ξέρω, για το τυρόγαλο κάνουν συμπίκνωμα και βάζουν προϊόντα του τυρογάλα που είναι στη φέτα και έτσι αυξάνουν περίπου 10-15%, το οποίο δεν επιτρέπεται. Αλλά αν δείτε, σας διακόπτω, δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε, αν μπορώ να παρέμβω. Δεν έχω ολοκληρώσει, αλλά παρακαλώ. Όχι, ολοκληρώστε, μετά θα πω. Ωραία. Για να καταλάβετε τη διαφορά, το πώς λειτουργεί μια διαπαγγελματική οργάνωση, η διαπαγγελματική οργάνωση της Παρμεζάνας έχει πράκτορα που πηγαίνει κρουαζιέρες, διακοπές, σε πεντάστερα ξενοδοχεία, σε οτιδήποτε, σε κρουαζιερόπλαια, σε εστιατόρια, και παραγγέλνει Παρμεζάνα. Και αν αυτό που θα του φέρουν δεν είναι Παρμεζάνα, κλείνει το εστιατόριο και τους ρίχνει πρόστιμο. Έχετε την εντύπωση ότι η διαπαγγελματική θα πληρώσει κάποιον άνθρωπο να πάει κρουαζιέρα για να δει αν στο κρουαζιερόπλιο δίνουν φέτα ή αγελαδινό τυρί αυτή τη στιγμή? Δεν θα έπρεπε όμως. Θα έπρεπε, αυτό σας λέω. Δηλαδή τα δικά τους τα προβλήματα των διαπαγγελματικών οργανώσεων των Ευρωπαίων αυτή τη στιγμή είναι αυτά. Και τα δικά μας ήταν ότι δεν υπήρχε υπόσταση και ποιος θα αναλάβει τόσο καιρό στη διαπαγγελματική οργάνωση φέτας. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με βιομήχανους και μεσίτες ταυτόχρονα, ενώ στο εξωτερικό δεν ισχύει αυτό.
Αυτή τη στιγμή η φέτα μπορεί να φύγει από ένα τυροκομείο 8 ευρώ και να βρεθεί στο σούπερ μάρκετ 17 ευρώ και η επαγγελματική δεν έχει πάρει θέση για αυτή την εσχροκέρδεια. Για το ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να φάει το εθνικό του προϊόν. Πάντως, αγαπητέ Θωμά, πριν πάρει το λόγο κύριο Κουρέτα, η επισήμαση του κύριου Μόσχου σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο, εγώ θα πω με τον τρόπο Παρασκευή της φέτας, με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Είναι σωστό. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που πρέπει να... Μα αυτό που είπε για την Παρμεζάνα, εάν πάτε ας πούμε στην Πάρμα και δείτε το σύστημα παρακολούθησης της αυθεντικότητας της Παρμεζάνας, είναι μόνο αυτό να αντιγράφαμε και να το φέρναμε στην Ελλάδα να κάναμε για τη φέτα, αρκούσε. Δημοσίευσε αυτό το άρθρο, έχει 3-4 χρόνια και κατά καιρούς το αναδημοσιεύουν κι άλλοι. Γιατί αν βάλετε στο Google, γιατί η φέτα είναι το καλύτερο τυρί στον κόσμο, ο Κουρέτας, θα σας το βγάλει το άρθρο. Mm-hmm. Από τότε που με έχουν πάρει από την πρεσβεία της Φιλανδίας, από την πρεσβεία της Ιαπωνίας, την ελληνική πρεσβεία και από τις ΗΠΑ και μάλιστα στην Ιαπωνία, έχουν βάλει το άρθρο σε ένα κάδρο και το έχουν κρεμάσει μέσα στην πρεσβεία, στο Τόκιο. Εικόνισμα. Ναι. και πήγε, ας πούμε, η τέτοια λέει, από 40 εκατομμύρια πήγε στα 80 οι εξαγωγές της φέτας, ας πούμε. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα δεν έχει σημασία ποιος το έκανε, ποιος το έγραψε. Σημασία έχει ότι υπάρχουν πληροφορίες τα οποία μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία σε ένα που φτιάχνει πολιτική για την εξαγωγή της φέτας. Νομίζω τώρα πάντως, τα τελευταίο καιρό, επειδή με έχουν πάρει τηλέφωνο και από την επαγγελματική και από τη ΣΕΚ κλπ, κάτι κινείται. Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα, μακάρι να βοηθήσουμε ό,τι χρειαστεί. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που υπάρχουν ήδη για να κάνουμε βοήθεια σε αυτό το τομέα, ας πούμε. Πάντως θεωρώ, κύριε Κουρέτα, κύριε Μόσχο, πρέπει να είναι ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν μπορεί να προχωρήσεις στον ισχυρισμό υγείας, να διαφημίσεις το πόσο ευεργετική είναι η φέτα στην υγεία και να είναι διάτρητο το σύστημα του ελέγχου παρασκευής της φέτας. Έτσι είναι. Σωστό είναι αυτό. Γιατί θα καταρρεύσει όλο το οικοδόμημα. Και επίσης θα πρέπει να γίνει μια εθνική επιτροπή επιστημόνων, την οποία θα πρέπει να την προτείνει και η διεπαγγελματική. Είναι 5-10 άνθρωποι που έχουν βαρύτητα, οι οποίοι να μας χρησιμοποιούν για να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά παντού. Σε όλες τις εκθέσεις, σε όλο τον κόσμο. Κανείς δεν θα πει θα θέλω λεφτά. Κατά τα πρότυπα λέει της Επιτροπής Γάλακτος που υπήρχε επιστημονικό προσωπικό έτσι μέσα. Όπως ήταν ο Νιφαντάκης και άλλοι άνθρωποι. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση καθηγητές οι οποίοι έχουν προσφέρει τη ζωή τους για την ελληνική διατροφή να τους προτείνουν κάτι τέτοιο και να πούνε θέλω λεφτά. Υπάρχει περίπτωση. Όλα αυτά θα γίνουν έτσι, αρκεί να μας το πούν. Χαίρομαι ιδιαίτερως, αλλά εγώ θεωρώ ότι και μόνο οι διεπαγγελματικοί και μόνο άσχετα με αυτό που είπε ο κ. Μόσχος σε σχέση με το Υπουργείο, δεν θέλω να απαλλάξω, κ. Μόσχο, τις ευθύνες του Υπουργείου γενικότερα στα θέματα ανάπτυξης και της φέτας και της κτηνοτροφίας, αλλά λέω ότι εάν το πάρει απόφαση και η διεπαγγελματική και από μόνη της, η συνεισφορά της θα είναι μεγάλη σε αυτό το τομέα, όπως τον αναδεικνύει τώρα ο κύριος Κουρέτα. Κυρία Αθανασιάδη, η διεπαγγελματική ξέρετε πώς λειτουργεί. Η διεπαγγελματική οργάνωση στην ουσία νομοθετεί. Αυτό που θα κάνει πρόταση θα πρέπει να γίνει νόμος. Αυτή να είναι η λειτουργία της διεπαγγελματικής οργάνωσης. Θα πρέπει να γίνει νόμος. Όταν δεν υπάρχει καμία συνεργασία με το Υπουργείο και τη διαεπαγγελματική, πώς θα γίνει αυτό? Κοιτάξτε, ο κύριος Κουρέτας έχει δίκιο. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούνται εθνικό κεφάλαιο, όπως τη στιγμή ο κύριος Κουρέτας θεωρείται εθνικό κεφάλαιο. Μα υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί μου σε άλλες χώρες, οι οποίοι παίζουν το ρόλο που παίζω εγώ, οι οποίοι το Υπουργείο δεν τους αφήνει ούτε μία μέρα να τους στέλνει από εδώ και από εκεί να προβάλλουν. Αυτά θα ήταν χαρά η δική μας. Δηλαδή είμαστε 4-5 άνθρωποι που μπορούμε να βοηθήσουμε, ας πούμε, σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί δεν μην το κάνουμε?
Θα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα. Ναι, ναι. Και για τη φέτα και για άλλα προϊόντα. Με ενημερώνω, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση ο αντιπρόεδρος ουσιαστικά της διεπαγγελματικής σου, Μιχάλης ο Τζιότζιος. Α, ναι, νομίζω με γνωρίζει. Εγώ ναι, ναι. Λοιπόν, αν είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Τζιότζιος. Σε λίγο θα είναι, θα με ενημερώσουν από το κοντρόλ. Λοιπόν, για να κάνει και την παρέμβαση και ο κύριος Τζιότζιος. Θα ήθελα λίγο από το κοντρόλ να μπορείτε να μου απαντήσετε σε σχέση με τις διαφάνειες. Τις έχουμε, θα μπορέσουμε να τις προβάλλουμε αμέσως μετά την παρέμβαση του κύριου Τζιότζου. Είναι εφικτό. Μετά τον Τζιότζο θα παρουσιάσουμε κάποιες διαφάνειες του. Ειδικά εκείνη που λέει για ποιο λόγο είναι το καλύτερο τυρί που συγκρίνει με τα υπόλοιπα, πρέπει να το δει ο κόσμος. Έτσι. Με όλα τα γνωστά τυριά. Και με το μπρί και με την παρμεζάνα και με τα υπόλοιπα. Θα το δω αμέσως. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Τζιότζος. Καλησπέρα κύριε Μιχάλη, σας ακούμε. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά για όλες τις μέρες. Συγχαρητήρια στον κύριο Χωριάτα που αναδεικνύει τώρα αυτό το θέμα με τη φέτα. Αλλά για την ιστορία να σας πω ότι το 2002 στην Λάρισα έγινε μια διημερίδα από 23 καθηγητές πανεπιστημίου και μιλούσαμε από τότε για τη φέτα και ότι πρέπει να γίνεται επαγγελματική. Δυστυχώς σε όλα αυτά τα χρόνια η πολιτεία δεν ήθελε να γίνεται επαγγελματική. Γιατί υπήρχε και η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος με τον πρόεδρο, που είχαμε πρόεδρο τον καθηγητή, τον κύριο Ανιφαντάκη, και προσπαθούσαν πάντα να χαλάσουν, ας πούμε, να μην γίνεται επαγγελματική. Δεν εμπιστεύομαι την πολιτεία. Μπορεί τώρα να έγινε επαγγελματική, αλλά πάλι τα μεγάλα συμφέροντα τα οποία θέλουν να πουλήσουν άλλα πράγματα αντί για φέτα, δεν αφήνουν να δουλέψει η επαγγελματική όπως πρέπει να δουλέψει. Συμφωνώ απόλυτα. Έχω κάνει μια πρόταση. Πληρώνω 0,25 σαν εγωτρόφος υπέρ του οργανισμού Γάλακτος. Εγώ Δήμητρα σήμερα. Ναι, ναι. Τους λέω να πληρώσουν 0,30, 0,35, 5, 10 λεπτά παραπάνω. Άρα αρκεί χρήματα αυτά να πάνε στην επαγγελματική για να μπορεί η επαγγελματική να κάνει έλεγχο. Για την ιστορία να σας πω και κάτι άλλο. Μέχρι που έγινε το ισοζύγιο στο Γάλα το 2006, στην Ελλάδα δηλώναν, γιατί δηλώνει ο καθένας ό,τι θέλει, ότι παρήγαγε η Ελλάδα πριν το 2006 230 με 250 χιλιάδες τόνους φέτα. Και έδειξε με το ισοζύγιο. Δεν φτάναμε 100.000 τόνους, που σημαίνει η κομπίνα ξεπερνούσε το 100% στην παρανομία στη φέτα. Και κάτι τελευταίο, έχω προτείνει στους χώρους μαζικής εστίασης, ειδικά στις τουριστικές περιοχές, η φέτα που έχει προσφέρει πάνω η φέτα να γράφει και τον παραγωγό. Και αν βάλουμε και αυτά που λέει ο κύριος Κορέτας στα αγγλικά, να τα διαβάζει ο Άγγλος, ο κάθε ξένος εκεί, ο Γάλλος, φαντάζομαι ότι μπορούμε να πάμε πολύ μπροστά, ας πούμε, στη φέτα. Είναι πραγματικά ένα προϊόν, είμαι κτηνοτρόφος, έχω κάνει και εγώ 10 χρόνια καιροκόμος και ξέρω τη δυνατότητα που έχει η ελληνική κτηνοτροφία, αλλά φοβάμαι το κακό ελληνικό κράτος. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, ευχαριστούμε και εμείς αγαπητέ Μιχάλη. Ο κύριος Τζιότζος είναι από τα ιστορικά στελέχη έτσι, του κτηνοτροφικού κινήματος και χρόνια συμμετοχής και συνεισφοράς. Και μην ξεχνάς Χρήστο, ότι ήμουν ο μοναδικός που πήγα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να περασπιστώ τη φέτα. Σωστά, πολύ σωστά. Να είσαι καλά και αγαπητέ Μιχάλη, καλή σου νύχτα. Λοιπόν, να δείξουμε κάποιες διαφάνειες. Ναι, ήθελα να δείξουμε μια διαφάνεια εκεί που φαίνεται η σύγκριση της φέτας μαζί με την επόμενη, αν θέλετε. Η επόμενη διαφάνεια. Το επόμενο. Πάμε παρακάτω. Λίγο παρακάτω, εκεί που έχει τη σύγκριση. Παρακάτω. Λοιπόν. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, μόνο και μόνο αυτό θα ήταν αρκετό για να κάνει αγροτική πολιτική η Ελλάδα. Δηλαδή, για εξηγήστε μας. 4 φορές παραπάνω βιταμίνη D από ό,τι έχει η παρμεζάνα. 2 φορές παραπάνω βιταμίνη B12 από ό,τι έχει το σεντάρ. 2 φορές παραπάνω βιταμίνη Α από ό,τι έχει το έμενταλ. 2 φορές παραπάνω σίδερο από ό,τι έχει το μπλουτσίς. 3 φορές περισσότερο ασβέστη από ό,τι έχει το μπρι.
Λοιπόν, όλα, συγκρίνοντας λοιπόν όλα τα τυριά, αυτό το πράγμα είναι ένα θα το οποίο είναι αφορετική πολιτική. Όταν το δει αυτό επάνω στην το πάρει αυτό όπως είναι και το βάλει πάνω στη φέτα. Είναι δυνατόν να μην συγκινήσει έναν Έλληνα καταναλωτή ή έναν ξένο που θα πάει να το διαβάσει? Και από κάτω τα στοιχεία που έχω εδώ, που είναι η δημοσίευση η οποία έχει προκύψει. Απλά πράγματα. Και αυτά αποδεδειγμένα, επιστημονικά τεκμηριωμένα, που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν. Και άλλα στοιχεία, βέβαια. Αυτή είναι απλά πράγματα, χωρίς να έχουν ιδιαίτερο κόστος. Αύριο το πρωί, εγώ είμαι διατεθειμένος να τους δώσω τα στοιχεία, να φτιάξουμε σήματα και με τη συμμετοχή και τη διεπαγγελματική, που αν θέλουν οτιδήποτε μπορεί να νομίζω ότι είναι εύκολα πλέον αυτά τα πράγματα στην εποχή μας. Να ρωτήσω λίγο. Κύριε Κουρέτα, να προσθέσω κάτι. Χρήστο, συγγνώμη, να προσθέσω. Παρακαλώ, κάτι. Παρακαλώ. Ναι. Για να καταλάβουμε τι ανθρώποι απαρτίζουν το Υπουργείο, πριν από 2 χρόνια νομίζω βγήκε η πιστοποίηση Άγκρο. Δεν ξέρω αν τις γνωρίζετε. Είναι Άγκρο 8, Άγκρο 1. Για να καταλάβουμε τώρα το τρελό. Οποιοδήποτε παραδοσιακό προϊόν έχει ένα σηματάκι που λέγεται Άγκρο 8, ας πούμε, ή 9, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Είναι δυνατόν ο καταναλωτής να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάρει ένα προϊόν που γράφει Άγκρο 8 και να πρέπει να μπει στο Google για να ψάξει να δει τι είναι το Άγκρο 8 και να μην μπορεί το Υπουργείο να βγάλει ένα σήμα που να λέει True Local Product, παράδειγμα, για να το καταλαβαίνει και ο τουρίστας? Αυτοί είναι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, κάθονται στο Υπουργείο και κάνουν πολιτική. Αυτό που λέει ο κ. Κουρέτας, δεν μπορούν να αντιληφθούν τα πιο απλά πράγματα για το τι χρειάζεται για να προωθηθεί ένα προϊόν. Νομίζω ότι το μήνυμα που πρέπει να περάσει απόψε από αυτή τη συζήτηση που θα γίνει είναι ότι είμαστε στη φάση που πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, εκφράζουμε κάποια παράπονα και κάποιες γκρίνιες, ας πούμε, λογικό είναι, ο καθένας από τη μεριά του, αλλά πλέον υπάρχουν οι συνέργειες και μπορεί από αύριο το πρωί, από αυτή την εκπομπή, να το συστήλετε σε ένα link, να τη δουν και να πούνε αυτό που έδειξε ο καθηγητής, αυτό το slide. Γιατί δεν θέλετε να το πάρουμε και όλη την παρουσίαση? Εγώ θα συμπληρώσω, κύριε Κουρέτα, και το εξής. Μιας και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, εδώ αναδεικνύονται και οι ευθύνες είτε των κυβερνητικών κομμάτων είτε των υπολείπων της πολιτικής. Όλες της πολιτικής ζωής. Δηλαδή, στην πολιτική συζήτηση, στο δημόσιο διάλογο, θα πρέπει να τεθεί και το συγκεκριμένο, θα έλεγα, που συζητάμε σήμερα, αλλά και γενικότερα θέματα ανάπτυξης του αγροτικού χώρου που δυστυχώς βλέπουμε, κύριε Κουρέτα, να μην συζητούνται. Έχει εμβληματικά προϊόντα η κάθε περιφέρεια, η δική μας, ας πούμε, έχει εμβληματικά, όπως είναι το ακτινίδιο, όπως είναι το ελαιόλαδο, όπως είναι η φέτα, όπως είναι τα κάστανα, όπως είναι το αμύγδαλο. Το αμύγδαλο έχει τζίρο λίγο λιγότερο από 100 εκατομμύρια. Εδώ της περιοχής. Αυτά τα προϊόντα που αναφέρατε είναι μέσα στο σχετικό πρόγραμμα που θα τρέξει ή τρέχει ή θα τρέξει? Εμείς είναι αυτό το πρόγραμμα που τρέχουμε, τους ισχυρισμούς υγείας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Νιάρχος. Αυτό έτσι κι αλλιώς γίνεται. Αυτό, το πρώτο προϊόν που θα ανακοινώσουμε είναι το ακτινίδιο της Πιερίας και το αμύγδαλο του Σικουρίου νομίζω ότι θα είναι... Νομίζω πριν τις εκλογές. Μας βάζουν την ατζέντα. Ναι, θα είναι πριν τις εκλογές. Φαντάζομαι στην παρουσίαση εκεί θα είναι σύσσωμο το πολιτικό προσωπικό. Και καλό είναι να είναι για να πάρουν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρετε ότι δεν έχω κανένα κόμπλεξ. Ας έρθουν όλοι να τα πάρουν, να τα διαβάσουν, να τα φωτοτυπήσουν και να τα βάλουν ότι είναι δικά τους. Τώρα, με την ευκαιρία, ξαναπείτε μας λίγο τα προϊόντα. Είπατε πρώτο θα είναι... Έχουμε πολλά προϊόντα τα οποία βγάζουν τους ισχυρισμούς υγείας. Ναι. Τα δύο πρώτα τα οποία θα γίνουν είναι το ακτινίδιο... Ακτινίδιο Πιερίας. Και στον Πυργετό θα γίνει. Έχουμε. Και το αμύγδαλο του Σικουρίου. Σικουρίου. Και ποια έπονται μετά αργότερα? Έχουμε τα φασόλια των Πρεσπών, το πορτοκάλι από το Μάλεμε, το μήλο Ζαγορίν, το Σταυναγκάθι της Κρήτης και κανένα δυο ακόμα. Και τώρα σήμερα μου ήρθε μια πρόταση από τις αναπτυξιακές της Πελοποννήσου να κάνουμε το ίδιο και στην Πελοπόννησο με καμιά 10-12 προϊόντα της Πελοποννήσου
Αυτό εγώ το θέλω. Αύριο θα το δω. Αυτό το θέλω, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ναι. Δηλαδή, είπατε ότι σας κάναν πρόταση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μας ακούνε διάφοροι. Ναι. Είτε παραγωγοί, είτε μεταποιητές κτλ. Και θέλουν και έχουν, να το πω, μια ιδέα για ένα χι συγκεκριμένο προϊόν. Να μην ονοματίσω κάποιο. Δηλαδή, μπορεί να είναι και στον τύρναβο κάποιο φρούτο ή στην, ναι, ναι, ή στην, ναι, Ελασσόνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς και μέσω από εσάς. Ναι. Να οργανώσουμε μια ημερίδα, ναι, ναι, να αναδείξουμε τους ισχυρισμούς υγείας εκεί στην περιοχή τους. Ναι. Πώς κάνουμε σε όλη την Ελλάδα και έρχονται και το κάνουμε και το. Και εγώ γυρίζω. Προχθές ήμουνα στην Πελοπόννησο. Θα σας κάνω την ερώτηση όμως εδώ, ναι, και, την, να το πω έτσι, την πονηρή. Αυτά τα προϊόντα που ανακοινώσατε μέχρι τώρα, ναι, και ειδικά για το ακτινίδιο της πυρίας και για το αμύγδαλο του σικουρίου. Λοιπόν, ήρθαν και σας βρήκαν πρώτα παραγωγή, μεταποιητές, ή όχι, ήταν όχι, από εσάς. Όχι, όχι. Έχει σημασία. Ναι. Ήρθαν από το Ίδρυμα Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Νιάρχος. Ήρθε η διευθύντρια στο γραφείο μου, καθίσαμε, μιλήσαμε, σχεδιάσαμε. Έχει περίπου ένα χρόνο. Βάλαμε τα προϊόντα και τώρα υλοποιείται. Μάλιστα. Όχι, έχει. Συνεπώς, εγώ ξαναπερνάω. Ναι, αγαπητέ Θωμά, μέσα στο λόγο. Από την Πελοπόννησο όμως μου κάνανε μια πρόταση και πήγα από την περιφέρεια, το παρουσίασα και θα ξεκινήσει. Σήμερα στείλανε την πρόταση, ας πούμε. Και είναι και σε άλλες περιοχές που συνεργαζόμαστε. Δηλαδή, έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα με την ελιά του Δελφικού Λεώνα, που έχει σχεδόν τελειώσει. Έχουμε με το μέλι της Υπήρου. Έχουμε τους αμπελώνες της Γιάλιας. Είναι στην αρκετές περιοχές. Ούτως ώστε, αγαπητέ Θωμά, εδώ έχουμε τον καθηγητή. Δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, δηλαδή, ναι. Άρα, θέμα. Απλώς να γίνει κάτι θα πρέπει να κάνετε, να διευρύνετε κι εσείς το επιτελείο σας. Όχι, έχουμε. Είναι μεγάλη η ομάδα. Η ομάδα είναι μεγάλη που έχουμε και έχουμε εκπαιδεύσει τους συνεργάτες μου και πηγαίνουμε παντού, αλλά η φέτα για μένα είναι κορυφαίο προϊόν. Γι' αυτό και επιμένω τόσο πολύ. Είναι στο πάνω-πάνω ράφι διατροφικής αξίας σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα προϊόντα. Γιατί οι πρωτεΐνες που έχει το εγωπρόβιο γάλα δεν υπάρχουν πουθενά. Και τα στοιχεία που παίρνει το ζώο από τα φυτά της βιοποικιλότητας της ελληνικής δεν υπάρχουν σε κανένα γάλα. Μάλιστα. Αγαπητέ Θωμά, έχω την αίσθηση, μάλλον κάτι πήγες να πεις και σε διέκοψα. Αν θέλεις, ανέφερε το και να κάνω εγώ το σχολιασμό. Δύο πράγματα θέλω να αναφέρω, Χρήστο, γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος. Ναι, ναι. Στη Γερμανία το 2014 έγινε μία μελέτη για το πόσο κοστίζει να βόσκουν τα πρόβατα ελεύθερα έξω σε σχέση με το να βόσκουν σταυλισμένα. Η μελέτη κατέληξε ότι στοιχίζει 59 ευρώ περισσότερο στο κτηνοτρόφο να βόσκει τα πρόβατα έξω από ό,τι μέσα. Γι' αυτό το λόγο η Γερμανία επιδοτεί με 55 ευρώ το κεφάλι τα πρόβατα που βόσκουν έξω. Αυτό βέβαια πρέπει να αποδειχτεί ότι βοσκάς τα πρόβατα έξω. Θα κρατήσεις το βοσκότοπο, θα πεις ότι βόσκησα εκεί, θα γίνει έλεγχος και θα πάρεις την επιδότηση. Αυτή είναι η επιδότηση από το 2014 και μετά και δεν συμψηφίζεται με άλλες επιδοτήσεις συνδεδεμένη ή de minimis και τα λοιπά. Είναι μια έξτρα επιδότηση. Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ένα κράτος που θέλει να αυξήσει τη βιοποικιλότητά του και όχι να μειώσει την κτηνοτροφία του ή την αγροτική του παραγωγή. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι στον κύριο Κουρέτα, γιατί ανέφερε το φασόλι Πρεσπόρ, το οποίο είναι η μισή καλλιέργεια σε στρέμματα σε σχέση με το φασόλι Καστοριάς. Ναι. Γιατί δεν συμπεριλήφθηκε το φασόλι Καστοριάς ή αν μπορεί να συμπεριληφθεί. Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι και τα φασόλια της Καστοριάς τον επόμενο χρόνο. Είναι και της Καστοριάς, τον επόμενο χρόνο. Φέτος θα κάνουμε 10 προϊόντα και τον επόμενο χρόνο είναι κάποια άλλα. Όπως είναι επίσης και τα μήλα από την Τρίπολη, είναι το... τα μήλα Καστοριάς. Δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ, δεν θυμάμαι. Είναι αρκετά. Αν κάνετε κάποια αίτηση, ο Αγροτικός Σύλλογος, παράδειγμα, κοιτάξτε, στο γραφείο σας, θα σας πω. Εάν στείλετε ένα mail σε μένα, να το θέσω στην επιτροπή που αποφασίζει τα προϊόντα, θα το εντάξουμε και αυτό. Δεν είναι κάτι, από εμάς εξαρτάται. Συνεπώς, αγαπητέ Θωμά, ναι, από αύριο μπορείς να το κάνεις. Ένα mail θα μου στείλετε και το προϊόν αυτό που είναι, θα το εντάξουμε για να γίνει και σε εσάς η μελέτη και να έρθουμε να την παρουσιάσουμε και να αποκτήσει τη δημοσιότητα αυτή που πρέπει, όπως τώρα αποκτά τη δημοσιότητα η ΦΕΤΑ.
έτσι, που έπαιξε προχθές, που έγινε σαν πανελλαδικό στην ΕΤΕΝΑ κλπ. Έγινε μεγάλη, ναι, ας πούμε, δημοσιότητα. Έτσι πρέπει να γίνει. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάει. Και το μαθαίνει ο καταναλωτής, αρχίζει, το δοκιμάζει, το λέει στον άλλον, στόμα με στόμα. Όταν, ας πούμε, βλέπετε πριν από μετά, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η διαφήμιση, έλεγε ότι ένας παππούς σε μια βάρκα, το λέει το παιδί του, το εγγόνι του, λέει, παππού, λέει, πόσο χρόνο είσαι, λέει, 97. Α, και ναι, πώς, ναι. Γιατί τρώω μουρουνέλαιο τάδε μάρκας, ας πούμε. Ναι. Γιατί έχει ωμέγα 3. Λοιπόν, εάν έβγαινε ο Υπουργός Γεωργίας και έλεγε, αυτή η χούφτα τα καρύδια που είναι 20 γραμμάρια, παίρνεις τα ωμέγα 3 που χρειάζεσαι αντί να πάρεις από το τάδε προϊόν, δεν θα μετρούσε. Σαφέστατα. Και είναι αλήθεια. Αυτή, έτσι γίνει η πολιτική. Δεν χρειάζεται να κάνεις χρήματα πολλά. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής, και βλέπω η ώρα έχει περάσει. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε και το διαφημιστικό διάλειμμα. Πέραν της φέτας που αναφέρατε, κύριε Κουρέτα, γιατί έχει τέτοια διατροφική αξία και είναι ευεργετική για την υγεία των καταναλωτών. Τα υπόλοιπα προϊόντα, και λέω ότι είναι, τα αναφέρετε για τη φέτα, επειδή αναφέρατε υπάρχουν πολλά ενδυμικά φυτά και τα λοιπά, παραδοσιακή παραγωγή και τα λοιπά. Αν πάμε στη φυτική παραγωγή, π.χ. είπατε για το αμύγδαλο, μήλα, φασόλια, ανέφερε ο Θωμάς, είτε καστοριά στην Πεσούρ. Τι είναι αυτό που, παράδειγμα, έχει και διαφοροποιεί τα ελληνικά αυτά αγροτικά προϊόντα από τα άλλα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα, και γιατί να μην μπορούν να ισχυριστούν και εκείνοι οι Ευρωπαίοι? Καταρχάς, αυτό προκύπτει βάσει μελετών, οι οποίες συστηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία. Και τα πραγματικά στοιχεία είναι το μικροκλίμα το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και κυρίως οι μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας που έχουμε μεταξύ μέρας νύχτας όλο το χρόνο, είναι μεγάλες αυτές, και με αυτόν τον τρόπο το φυτό στρεσάρεται και παράγει πράγματα για να μην πεθάνει, και αυτές οι ουσίες είναι χρήσιμες και στον άνθρωπο, όπως αντίστοιχα γίνεται στο σκόρδο του πλατικά, που είναι το καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο κάθε περιφέρεια έχει 6-7 προϊόντα εμβληματικά. Εμείς έχουμε το αμύγδαλο του Σικουρίου, τα κάσανα της Μελιδίας, τα φρούτα του Τυρνάβου, τα ψυχανθήτης των Φαρσάλων, 6-7 προϊόντα. Αυτά είναι 70 σε όλη την Ελλάδα, εμβληματικά. Θα έπρεπε αύριο το πρωί να υπάρξει μια επιτροπή να φτιάξει ένα πρότυπο αγρόκτημα σε κάθε περιφέρεια, με τη συνεργασία των πανεπιστημίων της περιφέρειας και του Υπουργείου, στο οποίο αγρόκτημα θα έπρεπε οι νέοι αγρότες να μαθαίνουν να καλλιεργούν αυτά τα προϊόντα, τα φυτά, να τα συσκευάζουν, να τα τυποποιούν και να γίνεται πρότυπο μάρκετινγκ για εξαγωγή. Αυτό πρέπει να γίνει αύριο το πρωί. Ένα πρότυπο αγρόκτημα λίγο στραμμάτων σε κάθε περιφέρεια. Θα δείτε πώς θα εκτοξεύονταν οι εξαγωγές μας σε μια πενταετία. Θα πήγαιναν στο διπλάσιο. Από 8-9 δισεκατομμύρια, 10 που είναι τα τρόφιμα, θα πήγαιναν στα 20. Δεν είναι δύσκολο, αλλά αυτή είναι η στρατηγική. Λοιπόν, αγαπητέ Μόσχο, ένα σχόλιο, αν θέλεις, και θα σας αποδεσμεύσουμε. Το σχόλιο μου, Χρήστο, είναι ότι καταρχήν συγχαρητήρια για την Καταρχάς, κρατάμε ότι τις επόμενες μέρες θα στείλεις το σχετικό email στον κύριο Κουρέτα για τα προϊόντα σας. Ξέρει, το mail μου το ξέρει, έτσι. Νομίζω το γνωρίζει. Εννοείται. Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή και στον κύριο Κουρέτα και σε σένα, και για την πρόθεση και προβολή της φέτας, αλλά και για το θέμα το οποίο επέλεξες σήμερα και για όλη τη συζήτηση. Κατά αυτό δεύτερον, ήταν υποχρέωσή μου, και θα πρέπει εμείς, τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά, έτσι, των δημοσιογράφων, λοιπόν, θα πρέπει να δίνουμε περισσότερο έμφαση σε τέτοια θέματα που άπτονται όχι απλά του ενδιαφέροντος του πρωτογενή τομέα. Εδώ μιλάμε για το δευτερογενή τομέα και για τον τριτογενή τομέα. Τα θέματα τα διατροφικά, κύριε Κουρέτα, περιέχουν, νομίζω, πιάνουν και τους τρεις κλάδους της οικονομίας μας. Ειδικά η Θεσσαλία, που έχει το άθροισμα πρωτογενούς και δευτερογενούς είναι σχεδόν στο 30%, είναι μια περιοχή η οποία θα έπρεπε αυτά να αποτελούν προμετωπίδα της πολιτικής γενικά, όλων, ανεξάρτητα από κόμματα, ανεξάρτητα από παρατάξεις. Θα έπρεπε να είναι μια διακομματική επιτροπή η οποία να προβάλλει όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Χρήστο, ένα τελευταίο σχόλιο είναι ότι αυτό που είπε ο κύριος Κουρέτας για την γκρίνια,
Ναι. Δεν είναι εγκρίνιο, είναι αγανάκτηση. Αυτό που νιώθουμε εμείς οι ανθρώποι της πρωτογενούς παραγωγής αυτή τη στιγμή είναι αγανάκτηση. Ανέφερε ο κύριος Κουρέτας για σχολές να υπήρχε ένα πρότυπο αγρότημα που να εκπαιδεύονται οι νέοι αγρότες. Και όταν έγινα εγώ αγρότης το 2009 και έλεγε το πρόγραμμα 5 χρόνια μετά, δηλαδή έπρεπε να έχω τελειώσει τις δεσμεύσεις μου, στον 6ο χρόνο με κάλεσαν να κάνω τα σεμινάρια. Στον 6ο χρόνο, δηλαδή είχε λήξει το πρόγραμμα και μου κάνανε σεμινάρια για το πώς θα γίνω αγρότης, ενώ έχω πάρει τα λεφτά και δουλεύω. Έχουν κλείσει οι κτηνοτροφικές και αγροτικές σχολές που υπήρχαν στην Ελλάδα, έχουν κλείσει. Είναι αγανάκτηση και είναι κρούο με το κόδυνα του κινδύνου και από το βήμα που μου το δίνεις, άλλη μια φορά, κάθε μέρα το κάνουμε πλέον, για την αγροτική, γενικά για την πρωτογενή παραγωγή, η οποία όταν σας λέει και ο κύριος Κουρέτας ότι στη Θεσσαλία είναι το 30% του ΑΕΠ, φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα όσο πάει και μειώνεται. Και δεν νομίζω η Θεσσαλία να έχει τον τουρισμό της κνητής. Μαζί, ναι. Ναι, μαζί, γιατί ο δευτερογενής δουλεύει εξαιτίας του πρωτογενή. Δεν νομίζω όμως η Θεσσαλία να έχει το τουρισμό της Κρήτης, γιατί και η Καστοριά δεν έχει το τουρισμό της Κρήτης και βλέπουμε τι γίνεται που δεν υπάρχει πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή. Εγώ καλώ όλους τους συναδέλφους και όλο τον κόσμο να προσπαθήσει να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται, να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, να μην ξεχάσει τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και να προσπαθήσει να δει το μέλλον καθαρά. Και να προσπαθήσουμε όλοι να αντιληφθούμε την πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα δεν είναι ρόδινη και τα πράγματα δεν είναι καλά, γιατί η ακρίβεια αυτή τη στιγμή είναι μηδέν σε σχέση με αυτό που έρχεται, με τις μειώσεις που έχουν γίνει στην πρωτογενή παραγωγή και με τις αυξήσεις ρεύματος που θα μπουν από 1η Μαΐου. Η ακρίβεια που θα έρθει το καλοκαίρι και τον επόμενο χειμώνα θα είναι καταστρεπτική για την οικονομία της Ελλάδας. Λοιπόν, αγαπητέ Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θωμάς Μόσχος, Γαλακτοκόμος, Τεχνικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κοινοτροφίας, Δημήτρης Κουρέτας, καθηγητής στο Τμήμα Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, για όσα είπατε και ελπίζω αυτά να μεταλαμπαδευτούν από τους υπεύθυνους σε κάθε πόστο, είτε είναι Υπουργείο, είτε είναι Περιφέρεια, είτε είναι και Δήμος. Ακόμα και οι Δήμοι, κύριε Κουρέτα. Σας ακούνε πολύ την εκπομπή, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα το δουν. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε με τον κύριο Πολυχρονάκη για τα φρούτο-λαχανικά. Η εκπομπή είναι μια προσφορά από τα οικοκυστήρια Βάμβακος. Σπορεολειρουργία Αφή Καραγιώργου ΑΒΕ. Η εκπομπή είναι μια πρόσφορα της εταιρείας φωτοβολταϊκών συστημάτων Περιβαλλοντολόγη Energy. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι τηλεθεατές στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο τον Πολυχρονάκη, τον ειδικό σύμβολο του Ιγκοφρόνη της Χελλάς, με τον οποίο θα συζητήσουμε θέματα εξαγωγών φρούτο-λαχανικών. Καλησπέρα κύριε Πολυχρονάκη. Καλησπέριζω και εσάς και στους τηλεθεατές μας. Κύριε Πολυχρονάκη, μισό λεπτάκι μόνο να αναφέρουμε για τους φίλους τηλεθεατές που ρωτάνε και στα μηνύματα και τώρα στο κοντρόλ τηλεφωνούν σχετικά με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις των ζωικών προϊόντων. Να αναφέρουμε ότι για τους εγωπροβατοτρόφους και για τους βοοτρόφους η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης θα γίνει η Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη ή την ερχόμενη Παρασκευή, μία από αυτές τις δύο ημέρες. Λοιπόν, ούτως ώστε έτσι αναφέρουν από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, για τις πληρωμές της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο Βαμβάκι και που υπολείπονται κάποιες, όπως επίσης για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις των υπόλοιπων προϊόντων της φυτικής παραγωγής, όπως ντομάτα, σποροπαραγωγή και τέφτυλα, αυτά πάνε για την επόμενη εβδομάδα, ίσως πάνε και λίγο πιο πίσω. Αυτά αναφορικά με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα στον κύριο Πολυχρονάκη. Λοιπόν, κύριε Πολυχρονάκη, το πρώτο ερώτημα είναι και σε σχέση με την ενημέρωση που παρέχεται κάθε εβδομάδα και πραγματικά μπορώ να πω είστε εξπέρ στα θέματα αυτά των εξαγωγών στα φρούτο-λαχανικά με συγκεκριμένες αναλύσεις. Είδαμε σε μία από αυτές τις ενημερώσεις σας ότι το 2022 υπήρξε ρεκόρ εξαγωγών στα φρούτο-λαχανικά. Τι εννοείται ρεκόρ?
Καταρχάς είχαμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα φρουτολαχανικά ρεκόρ εξαγώνος προς τις αξίες και το 22 είχαμε μια υστέρηση μονάχα ως προς τις ποσότητες. Η δε μεσοσταθμική τιμή ήταν ευξημένη γύρω στο 16%, πλην όμως αυτό δεν κάλυπτε το κόστος τόσο της παραγωγής, δηλαδή της επιβαρύνσης που είχε η παραγωγή μας, τα προϊόντα, όσο και το κόστος της τυποποίησης και συσκευασίας, γιατί έχουν αυξηθεί και τα κόστη των κυβωτίων και τα εργατικά και τα συσκευαστικά. Αυτός ο ρυθμός που παρατηρήθηκε το 22, αυτός συνεχίστηκε και τον Ιανουάριο με ένα ποσοστό γύρω στο 24%, αυτά είναι από επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, με 24% στις ποσότητες και 29% σε αξίες, και το Φεβρουάριο με 35% στις ποσότητες και 37% σε αξίες, Μάρτιο με προσωρινά στοιχεία αυτή η πορεία έχει εκτιναχθεί με 49% αύξηση των όγκων του ποσοτήτων. Mm-hmm. Λοιπόν, περιμένουμε στις αρχές Μαΐου, στις 7 του μηνός, να έχουμε τα στοιχεία του τριμήνου για να επιβεβαιώσουν τα προσωρινά στοιχεία. Πριν είναι όμως οι τάσεις που υπήρξαν, είναι γεγονός ότι δείχνουν αυτή την ομαλή πορεία και την αυξητική πορεία στα φρούτα και τα λαχανικά. Έτσι, σαν σημείωση, θα ήθελα να πω από τα στοιχεία του διμήνου, που είναι επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, έχουμε μια βελτίωση στο γεωργικό ισοζύγιο των αγροτικών μας προϊόντων κατά 200 εκατομμύρια ευρώ, από 90 τόσα εκατομμύρια πέρυσι θετικό, φέτος είναι 285-290 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 40%, τα 80 περίπου εκατομμύρια, οφείλεται σε αύξηση των εξαγωγών των φρούτων και λαχανικών, οπών και μεταποιημένων. Θέλω να πιστεύω ότι με αυτούς τους ρυθμούς κινούμαστε. Είδε προβλέψεις για τα θερινά και τα ιαρινά φρούτα μέχρι στιγμής, με τις χερικές συνθήκες και με τις ζημίες που έχουν αναφερθεί κατά καιρούς, είναι μια ομαλή πορεία και ομαλή παραγωγή, και κατά συνέπεια αναμένεται ότι θα συνεχιστούν με αυτούς τους αυξητικούς ρυθμούς και οι εξαγωγές και στα θερινά φρούτα και λαχανικά, πολύ περισσότερο που ακόμη και σήμερα που μιλάμε η έλλειψη τροφοδότησης στις δυτικές αγορές, κυρίως κυπευτικά, εξακολουθεί να είναι ελλειμματική, και τα κυπευτικά μας, οι ντομάτες, τα αγκούρια, οι πιπεριές κτλ. Απολαμβάνουν πολύ ψηλές τιμές έναντι των αντιστοίχων περιόδων των προηγούμενων ετών, και αυτό αναμένεται να συνεχιστεί περίπου 20 μέρες ακόμη. Θα σταθεροποιηθούν οι τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα, πλην όμως θα είναι αυξημένες έναντι της αντίστοιχης περσινής περίοδου. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια στρατηγική και χρειαζόμαστε και πληροφόρηση, δεδομένου ότι παραδείγματος χάρη στην Ισπανία θα έχουμε μια μείωση, των καλλιεργουμένων εκτάσεων, παραδείγματος χάρη στα καρπούζια, κατά 25%, και θα μπορούσαν να έχουν ενημερωθεί τουλάχιστον η δική μας παραγωγή, να μην σπείρουν λιγότερες εκτάσεις και στην Ελλάδα κατά 10% που έχουμε σαν διαπίστωση, να εκμεταλλευόμενοι αυτή την έλλειψη της παραγωγής σε ανταγωνιστικές χώρες όπως είναι ο πρωταθλητής που είναι η Ισπανία. Κατά συνέπεια αυτή η μη πληροφόρηση είναι σε συνέχεια και αυτό που λέγατε προηγουμένως για τα τυριά. Ήθελα να το επισημάνω που παρακολουθούσα, ότι στο επεξεργαζόμενο στα στοιχεία για τα δικά μας τα προϊόντα, διαπίστωσα ότι για ένταμ και κούντα στις εισαγωγές μας διαθέσαμε κοντά, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 300 εκατομμύρια το 22. 300 εκατομμύρια. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, τεράστια, μου έκανε εντύπωση το κονδύλι σε αυτή τη στιγμή. Κατά συνέπεια χρειάζεται πράγματι από το Υπουργείο μια ενημέρωση και της κατανάλωσης και των παραγωγών μας, και κυρίως η ταυτοποίηση των προϊόντων, η επισήμαση
και η ταυτότητα των προϊόντων μας. Δεν είναι δυνατόν, ακόμη και σήμερα που μιλάμε, που πάμε να εκμεταλλευτούμε την έλλειψη παραγωγής σε αρκετά προϊόντα των ανταγωνιστικών μας χωρών, όπως παραδείγματος χάρη την έλλειψη πορτοκαλιών αυτή τη στιγμή στην Ιταλία, να επιτρέπουμε τη διακίνηση πρώτης ύλης πορτοκαλιών κατευθείαν από τον αγρό, πολλές φορές με μετρητά που απαγορεύεται, όπως ξέρετε, και με μη τιμολόγηση, και αυτή τη στιγμή να έχουν μπλοκαριστεί στα σύνορα κάποια φορτία μετά από επισημάσιμες και καταγγελίες που διακινούνται χωρίς τυποποίηση, χωρίς σήμανση και με κίνδυνο να δυσφημιστεί το ελληνικό προϊόν. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν χρειάζεται εγρήγορση τόσο των εποπτικών οργανισμών της πολιτείας όσο και των ενδιαφερομένων εμπόρων για να μην υφίστανται τον αθέμητο ανταγωνισμό που υφίστανται στο εξαγωγικό εμπόριο τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά όταν τα προϊόντα μας και συμφωνώ με τον κύριο καθηγητή προηγουμένως αυτή τη στιγμή ακόμη και στα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι από τις πιο καθαρές περιοχές τα εδάφη της χώρας με μια πρόσφατη μελέτη που έχει δημοσιευθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας είναι οπωσδήποτε εξαιρετικά και θα πρέπει να τονίζεται στις προωθήσεις των προϊόντων μας στις χώρες του εξωτερικού, κυρίως στις δυτικές. Πάντως κάνοντας μια παρένθεση αναφορικά με τον εξαγωγικό κλάδο των φρούτων λαχανικών και συνδέοντας αυτά που αναφέρεται τώρα σε σχέση με τον κύριο Κουρέτη, τον αγαπητό καθηγητή, που ανέφερε για την τακτική και την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε ως χώρα. Συμφωνώ απόλυτα. Με τους ισχυρισμούς υγείας. Θεωρώ, κύριε Πολυχρονάκη, ότι θα έπρεπε ότι και εσείς, να το πω έτσι σαν σύνδεσμος ή και εσείς προσωπικά, ίσως θα έπρεπε να έρθετε σε επικοινωνία με τον κύριο Κουρέτα και να δείτε, γιατί βλέπω ότι μέσα στα προϊόντα αυτά που είναι το σχετικό πρόγραμμα που κατά καιρούς και μελλοντικά θα βγαίνουν διάφορα πορίσματα. Λοιπόν, είναι μέσα και τα μήλα, όπως είπα, είναι τα μήλα της Ζαγορού, είναι τα πορτοκάλια, δεν θυμάμαι ποιας περιοχής ανέφερε. Δηλαδή είναι και είναι της Πετοχανίου, το άκουσα, ναι. Των φρουτολαχανικών, ούτως ναι, ναι. Ώστε όσα περισσότερα τέτοια προϊόντα μπορούν να πιστοποιηθούν ότι είναι ευεργετικά για τον ανθρώπινο οργανισμό, για τη διατροφική, για την διατροφική μας κατανάλωση, θεωρώ ότι θα είναι προς το συμφέρον και των παραγών, αλλά και των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Σύμφωνοι, σε αυτό έχετε δίκιο, θα πρέπει να δοθεί και έχουν γίνει στο παρελθόν κάποιες συναντήσεις, θα πρέπει να δοθεί ίσως μεγαλύτερη προσοχή στην κατανάλωση εκ μέρους των τουριστών μας στη χώρα η προτίμηση προς ελληνικά προϊόντα, βεβαίως εφόσον τους τα υποδείξουμε, τους τα προωθήσουμε και τους δείξουμε τις υγιεινές προδιαγραφές που έχουν τα προϊόντα μας έναντι άλλων προϊόντων και την καθαρότητα που έχουν τα προϊόντα μας και ως προς τη γεύση και ως προς τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά αλλά ως και στους τρόπους καλλιέργειάς τους. Άρα υπό την έννοια αυτή λέω εγώ τώρα και προσπαθώ κάνω και μια πρόταση τώρα ανοιχτή. Δεν την έχουμε συζητήσει. Ενδεχομένως να κάναμε και μία, δεν ξέρω κατά πόσο είστε ανοιχτός, να κάναμε και μία ημερίδα εδώ στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στη Λάρισα συγκεκριμένα, που να συνδέαμε αυτά που ανέφερε ο κύριος Κουρέτας και με τα κτηνοτροφικά προϊόντα, αλλά και με τις φυτικές παραγωγές από την πλευρά σας. Και να γίνονται μία έτσι. Το έχουμε ανάγκη, θα χρειαζόμαστε ουσιαστικώς υποχρεωτικά την τυποποίηση και την επισήμαση και την επισήμαση κυρίως των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους και των θρεπτικών και υγιεινών χαρακτηριστικών των προϊόντων μας προκειμένου να στραφεί προτίμηση τόσο των Ελλήνων γιατί έχουμε και τέτοια κρούσματα καταναλωτών όσο και των ξένων μας προς τα ελληνικά προϊόντα είναι η καλύτερη διαφήμιση για τα προϊόντα μας πηγαίνοντας έξω οι τουρίστες στην πατρίδα τους να διαφημίζουν τα προϊόντα και να προτιμούν στις αγορές της κατανάλωσης των χωρών τους ελληνικά προϊόντα και αυτό το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Ακριβώς. Μία ερώτηση άλλη κύριε Κουρέτα με την ευκαιρία. Πολύ χρονάκης, αλλά το ίδιο κάνει.
Ναι, κύριε, συγγνώμη. Λοιπόν, κύριε Κουρέτα, είπα λοιπόν, κύριε Πολυχρονάκη, σε σχέση με τη διανομή των φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, το σχετικό πρόγραμμα έχει τελειώσει, αυτό το ευρωπαϊκό που υπήρχε? Όχι, εξακολουθεί να υπάρχει, έχουν καπαρεί, απλώς δεν εφαρμόστηκε όπως πρέπει. Την προηγούμενη χρονιά καταγγέλθηκε ή, αν θέλετε, δεν εφαρμόστηκε. Όταν λέτε την προηγούμενη χρονιά, μιλάτε για το 2022? 22-23. Ναι. Το σχολικό έτος, νομίζω ότι ο μειοδότης που είχε το πρόγραμμα το κατήγγειλε, ζητούσε κάποια αύξηση των μερίδων, δεν του τη δώσαν ή δεν έχει εξεταστεί ακόμη. Πάντως είναι ένα πρόγραμμα που θέλει αναθεώρηση και επικαιροποίηση, δεδομένου ότι όπως έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια και έχει μικρή απορροφητικότητα τα κονδύλια που αντιστοιχούν στη χώρα μας, αλλά συγχρόνως δεν επιτυχάνει και τους στόχους του, δηλαδή την γνώση στη νεολαία μας, στην αγροδιατροφή του, στην ένταξη των φρούτων και λαχανικών. Χρειάζεται μια επικαιροποίηση αυτού του προγράμματος στην πραγματικότητα. Με αυτό που μας λέτε, κύριε Πολυχρονάκη, ουσιαστικά αυτό που κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα είναι να παίρνουμε μέσω κάποιου που πλειοδοτεί σε ένα διαγωνισμό, να προμηθεύει μέσα σε μια συσκευασία κάποια φρούτα, λαχανικά, και από εκεί και πέρα τέλος. Και κατά πόσο είναι και αυτά φρέσκα και... Εμείς έχουμε προτείνει και είναι ελληνικά ή άλλο θέμα. Εμείς έχουμε προτείνει και στο παρελθόν ότι τα κονδύλια που αναλογούν στην χώρα με κατανομή κατά περιφέρεια των διαγωνισμών και των κονδυλίων θα μπορούσαν να εξασφαλίζουν το δεκαθιανό σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αλλά αυτή την πρόταση την κάνατε και την κάνατε επανειλημμένως. Χρόνια έχεις... τώρα. Ναι, δεν έχεις... Μα λέμε και τον τρόπο. Δεν τους, ναι, δεν τους λέμε μονάχα έτσι την επικεφαλίδα. Τους λέμε και τον τρόπο που μπορεί να γίνει. Ναι. Δηλαδή στη Θεσσαλία να πάρουν από τοπικούς εμπόρους ή από τοπικούς συνεταιρισμούς και να αναλάβουν τη διανομή τοπικών προϊόντων και οι μαθητές να πάνε επίσκεψη στις καλλιέργειες για να μάθουν πώς καλλιεργούνται και πώς βγαίνει το κάθε προϊόν, προκειμένου να καταλάβουν και τον κόπο των πατεράδων τους και των παππούδων τους. Δυστυχώς ούτε αυτό γίνεται. Στην πόλη πολλά παιδιά δεν ξέρουν πώς παράγονται τα προϊόντα, από πού προέρχονται. Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα και είναι και μια μεγάλη πληγή, θα έλεγα, αυτό που μόλις τώρα αναφέρατε, κύριε Πολυχρονάκη, τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά, να μην γνωρίζουν το τι εστί φρούτο λαχανικό. Πολλό δε μάλλον δεν το συζητάμε τώρα για ζωική παραγωγή. Καλά, εντάξει, αυτό. Για πρόβατα, γελάδες κτλ. Μα δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Επειδή σας αναφέρατε το πρόβατα και γελάδες, έμαθα ότι πρόσφατα στην Κρήτη βγήκε και μια διάταξη που απαγόρευε την 20η κτηνοτροφία, δηλαδή κότες και ζώα, παραπάνω από έναν αριθμό. Εμείς μέσα σε αυτό, με την αυτάρκεια της οικογένειας, τη τροφή τη οικογένεια μεγαλώσαμε. Αυτό δηλαδή που αποσκοπεί. Αυτό νομίζω ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν νομίζω να ήταν έτσι εθνική. Τώρα δεν το ξέρω αν είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Θα μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω. Ναι, μάλιστα. Ούτε και εγώ το γνωρίζω, γι' αυτό δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Λοιπόν, τώρα να επανέλθουμε λίγο στα των εξαγωγών. Κρατάω όμως αυτό που είπατε. Και τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο, στη δική μας την περιφέρεια, θα το θέσουμε, κύριε Πολυχρονάκη, γιατί αυτό που είπατε, την πρότασή σας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή να γίνεται αυτή η διανομή μέσω περιφερειών, αναπεριφέρεια και παράλληλα... Αναλόγως των μαθητών να χωριστούν τα σχολεία, τον αριθμό των μαθητών τον ξέρει το Υπουργείο Παιδείας, κατά συνέπεια μπορεί να χωριστούν αναλογικά τα κονδύλια και να προκυρήσετε αναπεριφέρεια ομοιοδοτικός αυτός διαγωνισμός για διανομή και όχι διανομή πάρτε ένα κυβότιο να το τρώει όλη η οικογένεια. Έτσι. Κάθε μέρα το παιδί αντί να πηγαίνει στο τυροπιτάδικο του σχολείου του να παίρνει ένα φρούτο
από αντίστοιχα στο σχολείο μέσα από αυτή τη διανομή. Έτσι. Και να υπάρχει παράλληλα και να το πω έτσι η επιμόρφωση και η εξοικείωση και των νέων μαθητών με το αγροτικό περιβάλλον και με την παραγωγή αυτών που καταναλώνουν. Στα σχολεία στους μαθητές. Δεν σας άκουσα, έκανα μια διακοπή στον ήχο. Υπάρχει μια διακοπή στον ήχο τώρα, δεν ξέρω τι. Ναι. Υπάρχει, δεν ακούμε. Δηλαδή, τώρα σας ακούμε, τώρα σας ακούμε. Ναι, λέω. Δεν ξέρω. Δεν ενημέρωση των παραγωγών, των μαθητών. Μάλιστα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε κύριε Πολυχρονάκη λίγο στα των εξαγωγών. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο αν μπορείτε να μας αναφέρετε αυτή η αύξηση που έχουμε και το ρεκόρ αυξήσεων τα τελευταία 3 χρόνια. Ποια είναι τα προϊόντα αυτά που είναι τα πρώτα στις εξαγωγές μας? Αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη πορεία από απόψεως αυξήσεως των εξαγωγών μας σαν προϊόν την έχει το ακτινίδιο. Το ακτινίδιο. Σε δεύτερη φάση είναι οι φράουλες, που και φέτος κάνουν ρεκόρ εξαγωγής, το ίδιο και το ακτινίδιο, και στη φετινή εξαγωγική περίοδο οι τάσεις του είναι για ρεκόρ εξαγωγή. Φέτος έχουμε ένα ρεκόρ εξαγωγής στα μανταρίνια, mm-hmm. και βεβαίως φέτος έχουμε την ιδιαιτερότητα του ρεκόρ εξαγωγής τόσο στις ντομάτες, στα αγκουράκια και στις πιπεριές. Μάλιστα. Τώρα που είπατε και ντομάτες και πιπεριές, θέλω να σας ρωτήσω, έχει πέσει την αντίληψή σας κύριε Πολυχρονάκη, όχι μόνο εδώ στην περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά νομίζω πανελλαδικά, το ότι μεγάλες εταιρείες, πολύ μεγάλες εταιρείες, κατασκευάζουν θερμοκήπια κυρίως για παραγωγή ντομάτας. Δηλαδή βλέπουμε επενδύσεις ανά την επικράτεια πάνω στον τομέα αυτό. Ρωτώ τώρα, είναι τόσο έτσι ευίωνο το μέλλον στην καλλιέργεια, ναι, ναι, της ντομάτας, και υπάρχουν τόσες πολλές επενδύσεις? Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι τάσεις που υπάρχουν και η συγκυρία γεωπολιτική είναι ότι οι βόρειες χώρες που εξυπηρετούνται μέσα από τις θερμοκηπιακές τους καλλιέργειες με το φθηνό κόστος, με το φυσικό αέριο, αυτές φέτος εγκαταλείψανε πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής τους της θερμοκηπιακής, mm-hmm. γι' αυτό και παρατηρηθήκαν ελλείψεις στην τροφοδότηση στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Μεγάλη Βρετανία την περίοδο περίπου από την αρχή του, τα μέσα του Φεβρουαρίου μέχρι και τα μέσα του Μαρτίου, οι ντομάτες διετίθονται στα σούπερ μάρκετ της Μεγάλης Βρετανίας με το κομμάτι, είχε όριο στην πόλη, γιατί είχαν έλλειψη. Και δεύτερον, σε αυτό συνέβαλε, εκτός από τη μη καλλιέργεια κάποιων ποσοτήτων στις βόρειες χώρες, στα θερμοκήπια Ολλανδία κτλ., η καταστροφή της τοπικής καλλιέργειας στη Μεγάλη Βρετανία από τη μια μέρα, από την άλλη, και επιπλέον το ότι τόσο το Μαρόκο όσο και η Τουρκία, λόγω υυξημένου πληθωρισμού που δημιουργήθηκε στις χώρες τους, αναγκάστηκαν στην αρχή του Ραμαζανιού και μέχρι περίπου πριν από 15-20 μέρες να έχουν μεθόδευση περιορισμού των εξαγωγών τους σε αγκουράκια και ντομάτες που είναι κατανάλωση στις μέρες νηστείας για να κρατήσουν και τον πληθωρισμό. Η δε Τουρκία το απαγόρευσε για κάποιες μέρες επίσημα όλες τις εξαγωγές και αναγκάστηκε να το επαναφέρει προκειμένου να μην χάσει την πελατεία της στις αγορές. Κατά συνέπεια αυτή η τάση μεγάλων παραγωγών θερμοκηπιακών προϊόντων από τις βόρειες χώρες έχει παρατηρηθεί από πέρυσι, έχουν εγκατασταθεί και έχουν εξαγοράσει θερμοκήπια στη νότια Τουρκία και ήδη και στην Ελλάδα κυκλοφορούν και ενδιαφέρονται για εγκατάσταση και παραγωγή. Πολύ περισσότερο, που είναι μια επισήμανση που θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να μελετηθεί από την πολιτεία εγκαίρως, γιατί θα το βρούμε και εμείς μπροστά μας, mm-hmm. Οι νότιες περιοχές της Ισπανίας δυστυχώς ερημοποιούνται, με την έννοια ότι πάμε σε πιο τροπικό κλίμα,
έχουν υστέρηση σε νερά και πόσιμες καλλιέργειες, κατά συνέπεια παρουσιάζεται μια ξηρασία, ίσως να έρθει και στη δικιά μας την Νότια Ελλάδα, κυρίως στην πατρίδα μου την Κρήτη, και θα πρέπει σταδιακά τα επόμενα χρόνια, και θα πρέπει λοιπόν αυτή η κλιματική αλλαγή να προβλεφτεί και να ληφθούν μέτρα προκειμένου να προσαρμόσουμε τις καλλιέργειές μας σε αυτές τις προοπτικές. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη χρονιά, τώρα, αυτή τη μέρα, αυτές τις μέρες που μιλάμε, βρίσκονται εδώ Ισπανοί εξαγωγής προκειμένου να αποκτήσουν συνεργασίες με Έλληνες εμπόρους και εξαγωγής για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν την πελατεία τους και να μην στερηθούν των παραδοσιακών τους πελατών στις αγορές. Κατά συνέπεια, αυτό σαν χώρα θα πρέπει και να το δούμε και να το εκμεταλλευτούμε. Ακριβώς. Και κύριε Πολυχρονάκη, στα δύο λεπτά που μας απομένουν, θα ήθελα, επειδή είμαστε εδώ στη Λάρισα, δίπλα είναι η Αγιά, θα ήθελα να μας πείτε αν εκεί στην Αίγυπτο τελικά έχουν ομαλοποιηθεί τα πράγματα, αν έχουν αλλάξει τίποτα σε σχέση με τα προβλήματα που γίναμε έτσι κοινωνία το προηγούμενο χρονικό διάστημα, την περσινή χρονιά. Ναι, έχουν αλλάξει. Είχε αποκατασταθεί ο τρόπος, πώς λένε, εμπορίας και αντιφορτωτικών εγγράφων, πλην όμως από τη χώρα μας εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται έμποροι και άτομα τα οποία στέλνουν προϊόντα, ακόμη και ελληνοποιημένα προϊόντα από γειτονικές μας χώρες, δεύτερης ή τρίτης ποιοτικής κατηγορίας, και αυτό πρέπει να προσεχθεί γιατί δυσφημεί το προϊόν μας, την ελληνική ταυτότητα, και συγχρόνως θα πρέπει, ήδη έχουμε κάνει επαφή με τους αρμόδιους, με φώναξαν δηλαδή ο Αιγύπτιος εμπορικός ακόλουθος και κάναμε μια συζήτηση, πώς θα συνεχίσουμε τις διμερείς εμπορικές μας σχέσεις σε ομαλό και εμπορικό επίπεδο και όχι σε αυτό το επίπεδο που γίνεται εντός εισαγωγικών εμπόριο, χωρίς να έχει θεμητές εμπορικές πράξεις μεταξύ των δύο χωρών. Μάλιστα. Για να μην το πω άλλως. Κατανοητό. Ναι, πάντως οι εξαγωγές μας και οι ποσότητες που έχουν εξαχθεί μέχρι τώρα στην Αίγυπτο είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πρόπερση, δηλαδή μια κανονική χρονιά. Στο σύνολο των ποσοτήτων έχουμε αυξήσει τις εξαγωγές μας και είμαστε στα επίπεδα του 2020. Έχουν αυξηθεί ποσότητες εξαγωγής μήλων και προς άλλους προορισμούς, όπως παραδείγματος χάρη είναι η Ιορδανία και άλλοι προορισμοί, Σαουδική Αραβία κτλ. Από εβδομαδία σας τα στέλνω χοντρά τα στοιχεία, και κατά συνέπεια αυτή την ισορροπία που έχουμε αποκτήσει ακόμη και φέτος με αυτές τις συνθήκες με την Αίγυπτο θα πρέπει να τη διατηρήσουμε την αγορά, δεδομένου ότι είναι μια από τις κύριες αγορές και θέλουμε πολύ καιρό και πολλά χρόνια να βρούμε καινούριες αγορές. Ακριβώς. Και πολύ περισσότερο θα πρέπει να αναβαθμίσουμε την ποιότητά μας, δηλαδή όχι την πραγματική μας ποιότητα γιατί είναι πολύ ανεβασμένη, αλλά την ποιότητα που εξάγουμε προς αυτή την αγορά, διότι είχαμε και επιστροφές κάποιων φορτίων ακριβώς λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας προϊόντων. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πολυχρονάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ήσασταν και πάλι αναλυτικός. Ευχαριστώ πολύ. Καλά να είστε. Έτσι κατατοπιστικός και χαιρόμαστε κάθε φορά να σας έχουμε στην εκπομπή και να μας ενημερώνετε. Λοιπόν, καλή σας νύχτα. Να είστε καλά. Καλή νύχτα και εσάς στους τηλεθεατές. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και από την πλευρά του κυρίου Πολυχρονάκη. Με ενημερώνουν κάποια παραγωγή, βάμβακο παραγωγή, πληρώθηκαν, πρέπει να είναι γύρω καμιά 250-300 εδώ στην περιφέρεια τη δική μας, πληρώθηκαν μια τρίτη, να το πω έτσι, έγινε μια τρίτη πληρωμή στις συνδεδεμένες ενίσχυσης στο βαμβάκι. Ας ελπίσουμε να μην ξαναυπάρξει τέτοια χρονιά όπου η συνδεδεμένη στο βαμβάκι να γίνεται με πληρωμή δόσεων. Λοιπόν, σας χαιρετούμε, ραντεβού για την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.